όπως που λύνει όλα τα προβλήματά σου. Τι ωραία υποδοχή είναι αυτή. Κατάλαβα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Είναι σημαντική η στιγμή και για μένα πραγματικά και για τη σχέση μου και ήθελα πολύ καλά και ήθελα πολύ καλά και ήθελα πολύ καλά. Εντάξει, να μιλήσετε με το καφέ. Πήρε την ωραία. Έλα εδώ με τα το μήνυμα, σε βάζει το γαμό, να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι πολύ σημαντική ανακύκλωση και κυρίως ανακύκλωση των οργανικών. Περιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, στο καινούριο ρεύμα του καφέ κάδου που αφορά πρωτίστως τον κλάδο της εστίασης. Αυτά είναι ρεύματα τα οποία μπορείτε να το διαχειρίσετε στο τοπικό επίπεδο και από εκεί και πέρα με έναν καλά οργανωμένο και σωστά διοδοτημένο σταθμό μεταφόρτωσης. Ό,τι απομένει μπορεί εύκολα να μεταφέρεται στη Ρόδο και να το διαχειριζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τα ζητήματα του νερού είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε λίγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη αθαλάτωση, αλλά πια οι τεχνολογίες αυτές είναι πιο φτηνές και είναι η λογική λύση για νησιά αυτού του μεγέθους. Και βέβαια το όραμα πάντα για νησιά αυτού του μεγέθους θα πρέπει να είναι νησιά πράσινα, ενεργειακά αυτόνομα. Και με χαρά διαπίστωσα ότι ο Δήμαρχος έχει πολύ προχωρημένες ιδέες για το πώς ενδεχομένως μπορεί να αξιοποιήσει πολύ σύγχρονες τεχνολογίες όπως η ενέργεια των κυμάτων, η κυματική ενέργεια. Και εμείς σε κάθε περίπτωση θα ενθαρρύνουμε πιλωτικά τέτοια προγράμματα, κύριε Περιφερειάρχη, για τοπικές κοινότητες οι οποίες θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και ζήτησα ήδη από τον Δήμαρχο να ξαναμιλήσει με την κυρία Σδούκου, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν μας είναι δύσκολο να δώσουμε και καλές ελκυστικές τιμές στην ενέργεια που θα παράγεται από τέτοια πιλωτικά συστήματα, αλλά για νησιά που δεν έχουν μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα, πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν μεγάλη σημασία. Όπως βέβαια μεγάλη σημασία έχουν και όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως αναβάθμιση του κτηριακού δυναμικού. Γνωρίζετε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί καινούριο πρόγραμμα εξοικονομώ. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι ένα σημαντικό κομμάτι των κονδυλίων που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα κατευθυνθούν σε τέτοιες δράσεις, άρα να περιμένετε ακόμα περισσότερα κεφάλαια και ακόμα πιο γενναιόδωρα προγράμματα για την αναβάθμιση του κτηριακού δυναμικού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και σε νησιά όπως τα δικά σας που έχουν έναν πολύ, πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να προστατευθεί, αλλά ταυτόχρονα με έξυπνο, αλλά συχνά και πιο ακριβό τρόπο, πρέπει να αναβαθμιστούν τα κτίρια ενεργειακά και θα δώσουμε τη δυνατότητα για προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό επιδότησης για όσους θέλουν να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Άκουσα με ενδιαφέρον και θα περιμένω τις προτάσεις σας για τη δημιουργία καινούργιου εμπορικού λιμένα, ώστε να αποδεσμευθεί εδώ πέρα ο κόλπος για άλλες δράσεις. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε
Το είπε ο Δήμαρχος στην εισαγωγή του, ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, η μαγική λέξη είναι ποιότητα. Ποιότητα στον τουρισμό, ποιότητα στα όποια προϊόντα παράγει το νησί. Το καλό με τα νησιά τα οποία ήταν έξω από τον τουριστικό χάρτη της έντονης ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι τώρα προσφέρουν ευκαιρίες για να κάνουμε σωστή ήπια ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα μπορεί να προσελκύει όμως και οι επισκέπτες οι οποίοι έχουν δυνατότητα να διαθέσουν περισσότερα χρήματα, πάντα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και σίγουρα ο τουρισμός που συνδέεται με τα σκάφη αναψυχής, άρα όπως χρειάζεται κάποια μαρίνα, μπορεί η μαρίνα να είναι προσωρινή, μπορεί να είναι μόνιμη. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ζητήματα αδειοδότησης σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Με μια παράξενη συναρμοδιότητα μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών που θα μας απασχολήσει και πρέπει να την επιλύσουμε, γιατί θέλουμε να αδειοδοτούμε πιο γρήγορα μαρίνες οι οποίες να είναι όμως πάντα εναρμονισμένες με τον χαρακτήρα και τις ανάγκες των τοπικών νησιών. Να πω επίσης για τα ζητήματα της διοικητικής αναδιάρθρωσης, κάτι το οποίο τόνισε ο Περιφερειάρχης. Ο Υφυπουργός ο κ. Λιβάνιος θα έχει την αρμοδιότητα να δρομολογήσει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία σε πολύ απλά επίπεδα, με πολύ απλά λόγια λέει να ξανακαθορίσουμε τα επίπεδα του ποιος κάνει τι σε αυτό το κράτος. Τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι κάνουν οι περιφέρειες, τι κάνουν οι δήμοι, και κυρίως να απελευθερώσουμε δήμους και περιφέρειες από γραφειοκρατικές εκδηλώσεις που κατά τεκμήριο δημιουργούν καθυστερήσεις και δεν σας επιτρέπουν να μπορείτε να υλοποιήσετε δράσεις και έργα προς όφελος των πολιτών. Ο Περιφερειάρχης είναι πολύ ενεργός, έχει κάνει πάρα πολλές προγραμματικές συμφωνίες, υποκαθιστά τους δήμους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πολύ συχνά να οριμάζουν έργα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ναι, κύριε Περιφερειάρχα, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει αλλάξει ο 4-12. Είμαστε ήδη έτοιμοι με όλο παρασκευαστικά, ώστε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί, να απλοποιήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό διαγωνιστικές διαδικασίες και διαδικασίες που έχουν να κάνουν με προκηρύξεις και αναθέσεις έργων. Είναι μια σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Να πω κάτι τελευταίο, το έχω ξαναπεί, στην πρώτη παρέμβαση την οποία θα κάνουμε, που θα αφορά το φόρο ακίνητης περιουσίας, τον ΕΝΦΙΑ, θα υπάρχει ειδική πρόληψη για τα μικρά νησιά. Θέλουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό και όσο μας το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, τη φορολογική επιβάρυνση αυτών των συμπολιτών μας που επιλέγουν κόντρα στις αντικσότητες να κατοικούν όλο τον χρόνο, ειδικά στα μικρά μας νησιά. Και θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να είναι λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά σας, που το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται ελκυστική και όμορφη, αλλά ξέρω ότι μετά το καλοκαίρι ακολουθεί πάντα και ο χειμώνας, που δεν είναι εύκολος, και θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη ζωή των νησιών 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Να τελειώσω λέγοντας δύο πράγματα για την μεγάλη κρίση και τη μεγάλη πρόκληση της εποχής, που δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θέλω να σας ζητήσω, το κάνω σε κάθε ευκαιρία μου, να τηρούμε τα μέτρα των ειδικών. Έχει ειδικά μεγάλη σημασία αυτό στις μικρές κοινότητες, οι οποίες ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι προστατευμένες και ήταν προστατευμένες και πρέπει να παραμείνουν προστατευμένες από τον κορονοϊό. Καλούμαστε όλοι να κάνουμε μικρές θυσίες, βασικά να φοράμε τη μάσκα μας σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους, εκεί που δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την δικιά μας υγεία αλλά κυρίως την υγεία και αυτών που αγαπάμε. Ήμασταν εξαιρετικά επιτυχημένοι στην πρώτη φάση της διαχείρισης του κορονοϊού, γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί. Και γιατί αναγνωρίσαμε την ανάγκη να συνταχθούμε με τις υποδείξεις των ειδικών. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Μας προκαλεί ανησυχία, όχι πανικό, μπορεί να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε να την περιορίσουμε το πάλι. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα δεύτερο οριζόντιο lockdown, πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο η δική μας υποδείξη, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την προσφορά του κοινού, να έχουμε παραπάνω χρόνο να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία για την αρχή μου, στις πιο κλειστές κοινότητες, οι οποίες μπορούν με μεγαλύτερη ευκαιρία να προστατευτούν. Και φαντάζομαι ότι και ο Δημήτρης Παναθηναίος, αν ήταν μαζί μας, ακριβώς αυτό
θα μας ζητούσε να ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών, να σεβόμαστε τους εαυτούς μας αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτός είναι ένας ιός ο οποίος είναι επικίνδυνος, δεν κάνει διακρίσεις όπως φάνηκε, και οι νέοι μας οι οποίοι μπορούν να θεωρούν ότι είναι πιο προστατευμένοι γιατί ενδεχομένως να περάσουν την ασθένεια πιο ελαφρά, πρέπει να θυμούνται ότι ο κίνδυνος μπορεί να μην αφορά τόσο αυτούς όσο τους ανθρώπους που αγαπάνε. Στους γονείς τους ή τους παππούδες τους ή τους γιαγιάδες τους που μπορεί να μολυνθούν χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν, γιατί πολύ συχνά μπορεί οι ίδιοι να είναι ασυμπτωματικοί. Κλείνω λέγοντας, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι μπορείτε να περιμένετε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα οποία συζητήσαμε και στα θέματα τα οποία έχετε αναδείξει σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα υπομνήματά σας. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι δρομολογήθηκε το έργο του βιολογικού καθαρισμού με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα έπρεπε προφανώς να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά φροντίζουμε πάντα οι επισκέψεις αυτές να είναι επισκέψεις εργασίας, να μην είναι επισκέψεις φωτογραφίας, ή όταν φωτογραφιζόμαστε να ξανά φωτογραφιζόμαστε όταν έχουμε έρθει ξανά σε κάποιο τόπο και έχουμε λύσει προβλήματα τα οποία είχαν αναδειχθεί σε προηγούμενη επίσκεψή μας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ θερμή υποδοχή την οποία επιφυλάξετε σε μένα και στην σύζυγό μου. Αισθάνομαι κάθε φορά που επισκέπτομαι την ακριτική Ελλάδα και ειδικά τα μικρά μας νησιά, το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ η σημαία μας σχηματίζει λίγο πιο ψηλά, το μπλε της θάλασσας είναι λίγο πιο γαλάζιο και η καρδιά της πατρίδας μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το μόνο που μπορώ να πω είναι στο επανειδή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη επιτυχία που κάνει η κυβέρνησή μας. Θα το ξέρουμε. Η παράκληση του νησιού είναι αν μπορούσαμε να βάλουμε να μπαίνει και σκάλπι. Το κύριο περνάει να παίξει. Και περνάει από εδώ. Να παίξει, να παίξει. Είναι 10 λεπτά. Έχει το 2 χωριό. Γιατί θα συνδεθεί με την Κρήτη. Είναι ένα αίτημα του Δημάπτου. Εξάλλου εδώ πέρα έχουμε οπτική επαφή και έχουμε κόνσουλα με την Κάρπαθο, η οποία Κάρπαθος μετά δεν απέχει πολύ από την Κρήτη. Θα έχει δεχτεί ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, αλλά από πρώτο. Λοιπόν, αυτό μου φαίνεται πρακτικό και εύκολο και θα δω αμέσως τι μπορεί να γίνει με αυτό. Ίσως και το Δήμαρχε το απόγευμα, αν προφτάσω να δίνει το φαγητό στον χώρο και τα καταφέρω από αυτό και από το κάστρο να δω, γιατί είναι ένα θαυμάσιο αρχαιολογικό χώρο. Μίλησα και με την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία καταλαβαίνω ότι ασχοληθεί πολύ με την προστασία και την ανάπτυξή του, οπότε θα κοιτάξω να σχηματίσω και εγώ προσωπική άποψη.